Νάτο εδώ λοιπόν. Τι γίνεται, Μανώλη μου. Καλημέρα. Πώ είσαι, Ειθικό, Ακριβώ. Όχι, Πάντα, πάντα ε, είμαστε καλά. Εμεί εδώ βρήκαμε άλλο χα... θέμα ε, τώρα. Ε, έχουμε ε, άλλο ε, θέμα ε, σήμερα από σήμερα στην επικαιρότητα. Έχει ε, να γίνει τώρα εδώ, ε, αυτέ τι μέρε θα περάσουμε καλά. Για ποιο θέμα μιλάμε, Βασιλιά. Τα συλληπιτήριά μα στην οικογένεια του τελευταίου βασιλιά τη Ελλάδο. Από εκεί πέρα η οικογένειά του θα αποφασίσει. Όλα τα υπόλοιπα, εμεί τι να πούμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω για ποιο. Όχι, τι, τι, όχι <συλίξε> πλακωνόμαστε <συζήτηση συλίξε> <θα το συλίξε> τώρα, για το τελετουργικό. <συλίξε> για το πώ θα γίνει η κηδεία, πώ θα, γίνει τα φύ, ποιοι <συλίξε> θα, <συλίξε> θα έρθουν, τι θα γίνει. Έχουμε θέματα τώρα <συλίξε> <συλίξε> εδώ. Κάτι σκύπτα. Αν θα μπουν, θα μπουν. Αν θα μπει θέμα, δεν θα μπει θέμα. δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι ένα απολύτω. δεν τελειώνουν αυτά Μανώλη, όλοι με μια κουβέντα. Έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μα εδώ. Θα δούμε. Περιμένουμε τώρα να αποφασίσει η κυβέρνηση τώρα το πρωί. Τι να πω, έφυγε ε, ο άνθρωπο από εκεί πέρα. Ε, τα υπόλοιπα δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι Ζωστά, ζητήματα σωστά. που δεν, δεν τα γνωρίζω και πολύ καλά. Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, mm -hmm. χθες για πάμε στα δικά μας, Μανώλη, μια, πάμε. Ε, χθες, Θα σα πω και χθε το βράδυ, ε, επειδή υπήρχε μια επιστολή που δημοσίευσε ένα ε, Τούρκο, όπω τον αποκαλούν στην Τουρκία τουλάχιστον, mm -hmm. αρχιμαφιόζο. Και κατηγορούσε την Ελλάδα που δεν του είχε δώσει βίζα κτλ. Ναι. Ε, Δημοσιεύτηκαν και κάποια βίντεο απειλητικά, αλλά δε, διαπιστώνω το πρωί ότι οι τουρκικέ αρχέ ε, γρήγορα ε, ασχολήθηκαν με το θέμα. Mm -hmm. Βεβαίω υπήρξαν και συνεννοήσει, από όσο ο, ο, μαθαίνω. Mm -hmm. Το θέμα έκλεισε, άρα και εμεί δεν το προχωράμε πολύ, διότι Μάλιστα. και τα βίντεο κατέβηκαν από όσο βλέπουμε. Mm -hmm. και νομίζω, αλλά ήταν ένα σοβαρό θέμα, mm -hmm. έτσι όπω προχωρούσε, απειλητικό, αλλά. Νομίζω ότι πατήθηκε φρένο Τελειώσει. και αυτό είναι Μάλιστα. και τα θετικά. Και εμεί και τα θετικά τα λέμε. Ε, mm -hmm. Υπήρξε φαίνεται και συνεννόηση και παρέμβαση και των τουρκικών αρχών και το θέμα φαίνεται ότι ανέληξε. Αν ε, μια τάξη. του είναι διπλά θετικό. Βεβαίως. Αν σε κάποια θέματα <laughs> έχουμε κρατήσει ε, ε, διάβλου <laughs> συνεννόηση, ναι. είναι διπλά θετικό. Υπ... Ε? Υπήρξε από όσο διαπιστώνω συνεννόηση <laughs> διότι υπήρχαν απειλέ όχι από τον μαφιόζο μόνο αλλά και από ανθρώπου μα κοφόρου που έλεγαν διάφορα εναντίον mm -hmm. Ελλήνων. Αλλά τέλο το έλειξε θέμα. Έλεξε εκεί το θέμα. Έλεξε και συγχαρητήρια και για τη συνεννόηση και πάμε στο, στα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε, πάμε τώρα στα Λιβικά, στα, στην ε, Κρήτη ε, και στα τη Λιβύη. Στη ρηματική διακίνηση που είχαμε χθε τη Ελλάδα προ τη Λιβύη, Μανώλη. Ε, διαπιστώνουμε ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι η Λιβύη, η κυβέρνηση τη Τρίπολη τουλάχιστον, όπω εκπροσωπείται από τη Λιβύη, ε, έχει εστάσεις σε αυτές τις έρευνες που κάνει η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση της ξεκαθάρισε τη θέση της ότι εκεί είναι περιοχή, περιοχή ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και βεβαίως αυτό το θέμα πήρε διαστάσεις στην Τουρκία, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Mm -hmm. Καθώς ε, ε, βλέπουμε ότι ε, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν πρωτοσέντα που, που αναφέρουν χαρακτηριστικά ε, η Χαμπέρ Τούρκ, χρηματική διακίνηση Ελλάδα προ τη Λιβύη. Ισοζού, η, η Ελλάδα έδωσε ερηματική διακίνηση στην πρεσβεία στη Λιβύη ή στην Αθήνα. Το παρακολουθούν πολύ στενά, καθώ Τουρκία, όπω γνωρίζουμε πολύ καλά, υποστηρίζει απόλυτα την κυβέρνηση τη Ρήπολη, υποστηρίζει τι θέσει αυτέ, γιατί το τουρκοβικό μνημόνιο εξαρτάται η τουρκια οπω γνωριζουμε πολυ καλα υποστηριζει απολυτα την κυβερνηση τη ρηπολη υποστηριζει τι θεσει αυτε γιατι το τουρκολιβικό μνημονιο εξαρταται η επιβιωση του. Αν επιβιώνει μετά την Ελληνοεκυπιακή Συμφωνία, κατά την άποψή μα όχι, αλλά mm -hmm. η Τουρκία υποστηρίζει ότι μπορεί να επιβιώσει. Όσο υπάρχουν οι θέσει που θεωρούν ότι η Τουρκία και η Λιβύη είναι γειτονικέ χώρε, δηλαδή αγνοούν την Κρήτη. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, τώρα νομίζω καταλαβαίνουμε ότι ε, οι θέσει τη Τουρκία δεδομένε και τη Λιβύης, αλλά εκεί υπάρχει η Ελλάδα και η Κρήτη, όπω και η Αίγυπτος, Αλλά νομίζω το παρακολουθούν αρκετά στενά το ζήτημα αυτό.